Επιστρέψαμε. Ναι. Εμείς φροντίζουμε να σας ενημερώνουμε για όλους τους τομείς των εκλογών, ακόμα και για το πώς θα ψηφίσετε. Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Νικόλαο Κατζηλάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Πέτρου Νιωτάκη, Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου και Άμεση Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατζηλάκη. Πώς είστε? Εμείς καλά, εσείς να μας πείτε. Εσείς στον αγώνα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε εσείς με τα κοινά? Είμαι λίγο θυμωμένος. Θυμωμένος? Είμαι λίγο θυμωμένος. Θέλω να δω πράγματα στην πόλη που δεν βλέπω εδώ και πολύ καιρό. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην εξέλιξη των πραγμάτων. Είμαι ένας δηλαδή από εσάς. Δηλαδή, όπως ζούμε την πόλη καθημερινά ο καθένας, έτσι και εγώ. Και είπα ότι αν δεν προσπαθήσω κι εγώ, ποιος θα αφήσω την τύχη της πόλης σε ανθρώπους οι οποίοι, τέλος πάντων, κατά τη γνώμη μου, δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν τα έχουν καταφέρει. Δεν αναφέραμε ότι είστε δημοσιογράφος και έχετε σπουδάσει και στο εξωτερικό. Σωστά, αν δεν κάνω λάθος. Και έχετε συνεργαστεί και με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Για μένα η εκπομπή που είχε τότε οι πρωταγωνιστές είναι για μένα η αγαπημένη μου. Δυστυχώς σταμάτησε αυτή η εκπομπή. Δυστυχώς σταμάτησε. Και με τον Εξάντα, με τον Γιώργο τον Αγιερόπουλο, είχα δουλέψει. Και είχατε, νομίζω, διατελέσει και εκδότης του Monitor. Σωστά, ναι, του περιοδικού. Το διάβαζα. Το διάβαζα μικρός. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Το διάβαζε μικρός τώρα αυτό που μου λες. Το 2009-2010 εκεί. Ναι, εκεί περίπου. Εντάξει, είμαι πολύ μεγάλος. Πιστεύετε ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου μπορεί να βοηθήσει για ένα καλύτερο αύριο? Αναλόγως. Παιδιά, δεν είναι, δεν υπάρχουν ταμπέλες. Οποιοδήποτε θα μπορούσε να προσφέρει στον τόπο του, εφόσον είχε, κατά τη γνώμη μου, κάποιες ικανότητες, καθαρό μυαλό, καθαρή ψυχή. Αντιλαμβάνεστε, δηλαδή δεν έχει σχέση το επάγγελμα. Εντάξει, μπορεί να σου δώσει κάποια εφόδια το πανεπιστήμιο ή με το πτυχιακές σπουδές, οτιδήποτε. Σίγουρα αυτές είναι όμως πώς θα τις χρησιμοποιήσεις. Δεν είναι από μόνες τους πανάκια. Υπάρχουν άνθρωποι στην καθημερινότητα οι οποίοι δεν έχουν πάει πανεπιστήμιο και έχουν απίστευτη γνώση εμπειρικά τη ζωή, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και διοικητικά και, και από άποψη ιδεών να είναι πολύ χρήσιμη στην πόλη. Εμείς αυτό σαν παράταξη επιδιώκουμε. Θέλουμε δηλαδή τη συμμετοχή του απλού ανθρώπου και στη συμμετοχή και στην συναπόφαση με την εκάστοτε δημοτική αρχή και στις προτάσεις. Γιατί υπάρχει μια ρίση για τη λαϊκή σοφία, ότι οι άνθρωποι οι καθημερινοί έχουν πολλές φορές μεγαλύτερο επίπεδο γνώσης από ανθρώπους οι οποίοι έχουν βγει με μεγάλες σπουδές και οτιδήποτε. Και μιας και μιλήσατε για την παράταξη και γενικά μιλάτε συλλογικά, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τον κύριο Νιωτάκη? Τον επιλέξατε ή σας επέλεξε? Δεν υπήρξε μια τέτοια διαδικασία. Υπήρξε ένας διάλογος 2-3 ετών. Είχα πολλούς προβληματισμούς σχετικά με αυτά που έβλεπα στην πόλη να εκπλήσονται. Στη χώρα, στο πολίτευμα, κατά τη γνώμη μου δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση ούτε η πόλη, ούτε και το πολίτευμα της χώρας μας. Με τον Πέτρο είχαμε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση 2 ετών περίπου και κάποια στιγμή μου λέει: αποφάσισα να κατέβω. Θα έρθει μαζί μου να βοηθήσει αυτό, αφού συμφωνούμε σε κάποια πολύ βασικά πράγματα. Και όπως σας είπα, επειδή είχα και έναν μικρό θυμό μέσα μου με την καλή έννοια, λέω ναι, θα έρθω, Πέτρο. Το σκέφτηκα βέβαια, γιατί ξέρω και τι γίνεται στο πολιτικό σύστημα και στο δημοτικό σύστημα. Σας. Επειδή τα πράγματα δεν είναι λίγο εκτός, φεύγουν λίγο από τη σοβαρότητα. Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, ας το αφήσουμε εκεί. Παρατηρείτε αυτό. Ναι, λέω, δεν μπορώ να περιμένω βασικά, παιδιά. Δεν μπορώ να περιμένω, είμαι 42 ετών. Δεν θέλω να περιμένω άλλα 4, 8, 12 χρόνια για να δω κάποια βασικά πράγματα που θα ήθελα να δω στην πόλη. Έχετε πολλή ενέργεια. Θέλω να γίνουν τώρα. Και νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Αυτή η ενέργεια, αυτό το πάθος βγάζετε, είναι σημαντικό για να αλλάξει. Ελπίζω. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, η πρόθεση και η ενέργεια, όπως λες, φίλε μου, δεν είναι πάντα. Δεν σε βοηθούν πάντα. Θέλει μια συλλογική προσπάθεια και θέλει και στήριξη και από τον κόσμο. Από εσάς, από τους νέους, κυρίως στη δικιά μου περίπτωση, αν θέλετε. Γιατί ακόμα και αν έχουμε 10, 12, 15 χρόνια διαφορά, είμαι κοντά στην. Προσπαθώ, νομίζω δηλαδή έτσι. Είμαι κοντά στον τρόπο σκέψη. Οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν στα κοινά, ουσιαστικά να βοηθήσουν. Ναι, δηλαδή μέχρι 25 χρόνια, ας πούμε, πούμε εγώ. Βεβαίως, μα εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ, λέω παιδιά, καταρχάς να πάτε να ψηφίσετε. Να πάτε να ψηφίσετε. Αυτό, μην αφήνετε. Το τονίζουμε και εμείς. Μην αφήνετε. Να πάτε να ψηφίσετε, όχι εμένα, ντε και καλά. Ψηφίστε, διαλέξτε 2-3 ανθρώπους που εσείς θεωρείτε ικανούς, καθαρούς, έτσι.
οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν πέντε πράγματα, πηγαίνετε, ψηφίστε τους. Υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις τέτοιοι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο στη δικιά μας, υπάρχουν παντού. Εγώ πιστεύω έχουμε τους περισσότερους, βέβαια, γιατί αν δεν υποστηρίξει το σπίτι σου. Αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε, παιδιά. Πηγαίνετε να ψηφίσετε. Και βεβαίως να συμμετάσχετε. Αν δεν μπείτε. Βέβαια, θα μου πεις τώρα, αν δεν μπείτε, είναι μια ωραία κουβέντα. Γιατί με το κομματικό σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα, το να μπεις είναι εύκολη κουβέντα. Δηλαδή, μπαίνεις, πώς βγαίνεις. Πώς βγαίνεις, ακριβώς. Να, είναι μεγάλο θέμα αυτό. Νομίζω ότι εσείς έχετε κάποια σχέση με τα πολιτιστικά. Ας πάμε πάλι λίγο πιο συγκεκριμένα. Ναι, γνωρίζετε. Εσείς από τη δική σας πλευρά και με το δικό σας μάτι, μιας και ξέρετε, πώς κρίνετε τα πολιτιστικά τεκτενόμενα της πόλης μας και θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης? Κάποια βηματάκια έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε στο 2019, όπως σας είπα πριν. Και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εικόνες από το εξωτερικό, από την υπόλοιπη Ελλάδα, στο τι θα μπορούσε να είχε γίνει και πού είμαστε αυτή τη στιγμή, νομίζω είμαστε πολύ πίσω αυτή τη στιγμή. Βεβαίως έγινε το πολιτιστικό κέντρο, αυτό που διαφημίζεται τώρα προεκλογικά, ιδίως με πομπόδεις τίτλους και δηλώσεις και όλα όμορφα. Πάντως είχε, νομίζω, κάποιες ελλείψεις το πολιτιστικό κέντρο. Έχει πολλές ελλείψεις, είναι τραγικό, γιατί εξοδεύτηκαν πάρα πολλά λεφτά. Ελπίζω να μην μας γυρίσει μπούμεραγκ σαν πόλη αυτό το πράγμα. Θα μπορούσαμε τα 60 εκατομμύρια να είχαμε 3 δημοτικά θέατρα άρτια. Μιλάμε τώρα για το 10, ούτε το 10% των χρημάτων που δόθηκαν το πολιτιστικό. Θα μπορούσε να έχεις μια όπερα επίσης. Θα μπορούσε να έχεις αίθουσες εκθέσεων. Θα μπορούσε να έχεις απίστευτα πράγματα. Μουσεία τέχνης, τα λοιπά. Τα οποία δεν έχουμε και το πολιτιστικό δεν προσφέρουν. Είναι μόνο για μουσική κυρίως. Φτιάχτηκε για μουσική. Εντάξει, καλό. Ωραίο, αλλά 60 εκατομμύρια. Να δούμε πώς θα το χειριστεί ο επόμενος δήμαρχος αυτό, γιατί είναι ένα μεγάλο αγκάθι οικονομικά. Δεν σταματάει η χρηματοδότησή του από το Δήμο. 1 εκατομμύριο το χρόνο θα μπαίνει μέσα για τα επόμενα χρόνια. Ιδιαίτερα σημαντικό αυτό που λέμε. Και αυτό είναι ακόμη ένας λόγος που με κάνει και. Έχετε αυτό το θυμό που ήμουν στην αρχή. Τον καλό εννοούμενο θυμό, έτσι. Δεν προκύπτει να πάω κάπου. Φυσικά, ναι. Δεν βαράμε, απλά. Ναι. Θυμός για να ασχοληθώ. Το βλέπετε σαν πρόκληση, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, μεγάλη πρόκληση. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Θέλει βούληση, θέλει αγάπη. Πάθος. Και θέλει και ικανότητα. Πάθος, ναι, βέβαια. Θέλει και ικανότητα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Δεν υπάρχει δεν μπορώ σε τίποτα. Υπάρχει είτε δεν θέλω, είτε δεν έχω την ικανότητα. Αυτό να το ξέρετε. Εμείς κάνουμε με την ομάδα μας στο Monitor, ας πούμε, που κάνουμε το φεστιβάλ. Κάνουμε ένα φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης κάθε χρόνο. Και το κάνουμε με πενιχρά μέσα, με τεράστια προσπάθεια. Χωρίς καμία στήριξη ουσιαστικά. Καμία στήριξη. Κάποια χρήματα έχουν δοθεί από την περιφέρεια ενίοτε για κάποιες εκτυπώσεις κτλ. Τέλος πάντων, μιλάμε για φεστιβάλ μεγάλης κλίμακας, με πάρα πολλές εκδηλώσεις παράλληλες. Και τα βγάζουμε πέρα μόνοι μας. Παντελώς, σχεδόν, όπως είπα. Οπότε, παίρνοντας από εκείνη την εμπειρία, οι δυνατότητες είναι τεράστιες για την πόλη. Πολιτιστικά, αφού μιλάμε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Πολιτιστικά είναι τεράστιες οι δυνατότητες και υπάρχει μια νέα γενιά από πίσω, στην ηλικία σας, πιο μεγάλη, λίγο πιο μικρή, η οποία είναι καταπληκτική. Έτοιμη να και είναι έτοιμη και πρέπει να πάνε την πόλη, παιδιά, στα ουράνια. Να πάμε μπροστά, να γίνουμε πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Και κέντρο πολιτισμού. Και κέντρο πολιτισμού, γνώσης. Τέλος πάντων, έως πότε θα είμαστε, ξέρεις, στην ουρά. Πρέπει να βγούμε μπροστά. Πρέπει να πιάσουμε τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά στη σύγχρονη ζωή. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να κλείσουμε λίγο δημοσιογραφικά. Για μένα, βεβαίως. Για να ακούσω κι εγώ, ότι να πω μόνο για αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, συμμετείχατε ως μέλος της ομάδας του Σταύρου Θοδωράκη, στους πρωταγωνιστές. Ωραία. Ναι. Πλέον ο Σταύρος Θοδωράκης είναι πολιτικός αρχηγός και μάλιστα ήταν για μια τετραετία στην Βουλή. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πλέον αντιμετωπίζεται απαξιωματικά από πάρα πολύ κόσμο. Το παλαθός. Απαξιωτικά. Ωραία, μια χαρά. Οι πολιτικοί λοιπόν ακολουθούν μια γραμμή, όπως και ο Σταύρος Θοδωράκης, και εγκαταλείπουν την αντικειμενικότητα του επαγγέλματος. Το θεωρείτε λοιπόν επικίνδυνο για έναν δημοσιογράφο να πάρει μέρος σε εκλογές? Μάθημα και για μένα είναι αυτό. Ναι, γιατί σκέφτομαι μελλοντικά ότι μπορεί να κατέβω και εγώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Να κατέβεις. Αποκάλυψη. Να κατέβεις. Εφόσον, και την αγάπη μου, να κατέβεις. Να κατέβεις. Εφόσον κρίνεις ότι έχεις. Τι σημαίνει, παιδιά, ο δημοσιογράφος είναι και αυτός ένας άνθρωπος που συμμετέχει στα κοινά, έτσι. Ήδη. Αυτή τη στιγμή εσείς επιτελείτε ένα έργο. Κάνετε και ερωτήσεις σε υποψηφίους. Είναι η λειτουργία της δημοκρατίας αυτή η οποία βοηθάτε αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά είναι αντικειμενικός και ουδέτερος.
Σύμφωνα με τη διοντολογία του δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως, σίγουρα. Αυτό θα το κρίνει και ο κόσμος. Εάν κάποιος δεν είναι αντικειμενικός ή δεν είναι ειλικρινής τέλος πάντων στις προθέσεις του. Αυτό ελπίζω ότι ο κόσμος έχει το κριτήριο. Με τη δημοσιογραφία, ναι, είναι ένα ερώτημα. Θα το ζυγίσεις. Θα πρέπει να το ζυγιάσεις το θέμα. Δηλαδή, αν η καριέρα σου επηρεαστεί, στη δημοσιογραφία επηρεαστεί με το να κατέβεις στα κοινά, θα πρέπει να το αναλογιστείς. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, εφόσον κρίνεις ότι έχεις το πάθος και τις ικανότητες, βεβαίως, εγώ θα έλεγα βουρ, που λένε. Και με οποιοδήποτε κόστος. Βουρ, βουρ, βουρ. Οι νέοι άνθρωποι, παιδιά. Νέοι άνθρωποι με ικανότητες, έτσι. Και με καθαρό μυαλό, ναι, βουρ. Και αγάπη, όπως είπατε. Βουρ. Αν δεν μπούμε εμείς, μέχρι πότε θα περιμένουμε, πείτε μου. Ακριβώς. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Και σας ευχαριστούμε γιατί έτσι μας παρακινήσετε λίγο και εμάς τους νέους. Εδώ και ο Αλέξης. Και εγώ, ναι. Την όρεξή του. Δεν μας είχε πει μέχρι τώρα. Αποκάλυψη. Ναι, ήταν αποκάλυψη. Εμείς λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί η εκπομπή της Νικούλας, Give Me a Beat, σε παρατέταρτο. Έξι παρατέταρτο. Έχει έναν εξαίρετο καλλιτέχνη του Ηρακλείου, τον Μάνο Παπαδάκη. Είναι ωραία. Να, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Να μείνετε συντονισμένοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, αλλά μείνετε μαζί μας. Ραντεβού αύριο στις 4. Μαζί, κάθε μέρα μαζί. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.